Ιδρύματος Χαραλάμπους ΠΑΠΕ. Θα μας μιλήσει, θα μας πει δύο λόγια για αυτή τη μοναδική κατάσταση που δημιουργήθηκε πλέον στο Μελισσοχώρι και περιμένουμε να υποδεχτούμε και πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Πείτε μας. Το 2006 από έναν συγχωριανό μας, το Χαράλαμπο ΠΑΠΕ, υπήρξε μία δωρεά με την προϋπόθεση να εισταθεί ένα ίδρυμα και να γίνει ένα γυροκομείο για τους γέροντες του Μελισσοχωρίου. Έκτοτε με προστάρι το δεσπότη μας τον... προηγουμένως ήθελα να πω ότι αφήνει εκτελεστικά μέλη της Διαθήκης τον εκάστοτε δεσπότη Λαγκαδά, τον εκάστοτε περιφερειάρχη, τον δήμαρχο της περιφέρειάς μας, τον Νίνο Κάστρο, τότε ήταν Μεδονίας, και τους δύο πλειοψηφίες δημοτικούς συμβούλους. Το 2012 βγήκε το ΦΕΚ σύστασης του Ιδρύματος, συστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τότε πάλι το δεσπότη μας τον κύριο Ιωάννη, αντιπρόεδρο πρώτο τον περιφερειάρχη, δεύτερο τον αντιπρόεδρο τον δήμαρχο και τους δύο πλειοψηφίσαντες τότε δημοτικούς συμβούλους, τον κύριο Ταμιάκ και τον κύριο Λαζαρίδη. Σήμερα και στον κύριο Λαζαρίδη την είχε πάρει ο κύριος Πολυχρονίδη. Ήταν το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος και ορίσανε εμένα διευθυντή του Ιδρύματος. Ο σκοπός του Ιδρύματός μας είναι, σύμφωνα με, έχει κοινωνικό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ο διαθέτης αναφέρθηκε περισσότερο για τους γέροντες του Μελισσοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου που λέμε εμείς. Είναι καθαρά κοινωνικός ο ρόλος του και επίσης πιστεύω ότι είναι ένα έργο που ενισχύει την κοινωνική δομή του τόπου μας και του Δήμου γενικότερα. Είναι ένα στολίδι κόσμημα για το χωριό μας και πιστεύω ότι το βοηθάει και το αναδεικνύει περισσότερο το χωριό μας αυτό το πράγμα. Και ευχαριστώ εγώ προσωπικά όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν γι' αυτό και με προστάρι τον δεσπότη μας και όλο το χωριό που συμπαραστάθηκε στην προσπάθεια. Σήμερα είναι τα εγγένεια και περιμένουμε οι σπουδαίες προσωπικότητες. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η θεμελίωση έγινε το 2012 από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πανσεράς, τον Ιερώνυμο. Και σήμερα έρχεται ο ίδιος να το γενιάσει κιόλας. Και περιμένουμε να έρθει και ο Παναγιώτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κ. Άνθιμος, και άλλοι ιεράρχοι εδώ πέρα, και άλλοι καλεσμένοι, φυσικά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και πλήθος κόσμου, οι οποίοι για μας είναι και μεγάλη ευλογία η παρουσία τόσων μεγάλων ιεραρχών και φυσικά η δημιουργία ενός τέτοιου ιδρύματος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.